500 εκατομμύρια το χρόνο. Και θα σας πω το εξής απλό. Είμαστε αντίθετοι εντελώς τη λογική αυτή και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν θέλουν να έχουν ζεστό χρήμα οι τράπεζες κάπου στην πάντα για να προφυλάσσονται από τυχόν κινδύνους, δεν πρέπει να πληρώνουν τουλάχιστον τους στόχους αυτών των χρημάτων τα οποία κάθονται στην πάντα, στην Τράπεζα της Ελλάδας, όταν διακινδυνεύσουν. Γιατί αυτές δεν πληρώνουν το τραπεζικό κεφάλαιο τους στόχους και θα τους πληρώνει ο ελληνικός λαός? Μήπως τους χρειαστεί το τραπεζικό κεφάλαιο όταν κινδυνεύσει? Τι αθλειότητες είναι αυτά? Και εδώ έπρεπε να έχει σηκωθεί και πέτρες μέσα σε αυτή τη Βουλή απέναντι σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αγανάκτηση έπρεπε να υπάρξει όταν λαϊλατούμε τον συνταξιούχο των 500 ευρώ. Και βλέπω εδώ πέρα έλλειψη ενδιαφέροντος, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, και τη Νέα Δημοκρατία να σας χειροκροτεί. Φυσικό είναι, αλίμονο, για αυτά τα εκτρώματα τα οποία κάνετε. Και ρωτώ, αν μια τράπεζα δεν έχει κεφαλαϊκή επάρκεια και όπως λέτε απευθύνεται στους μετόχους της, δεν της δίνουν χρήματα για να στηρίξουν την κεφαλαϊκή της δύναμη. Δεν της δίνουν οι μέτοχοι. Δεν την εμπιστεύονται ή δεν έχουν. Δεν την εμπιστεύονται κατά κύριο λόγο. Τότε θα έρθει το δημόσιο και θα πει, αφού δεν την εμπιστεύονται οι μέτοχοι, δεν έχει κεφαλαϊκή επάρκεια, δεν την εμπιστεύεται το επενδυτικό λεγόμενο κοινό, έρχομαι εγώ και βάζω το ζεστό χρήμα, το οποίο το έχω δανειστεί και κάθεται στην Τράπεζα της Ελλάδας, βάζω το ζεστό χρήμα για να κάνω τι? Για να πάρω προνομιούχες μετοχές. Εκτός λέει του κύριου μετοχικού κεφαλαίου. Προνομιούχες μετοχές για να κρατάνε οι μέτοχοι που δεν βάζουν φράγκο όταν δεν έχει κεφαλαϊκή επάρκεια η τράπεζα, που δεν βάζουν ένα ευρώ για να κρατάνε την ιδιοκτησία της τράπεζας. Γιατί τότε δεν έρχεται το δημόσιο να πει, δεν βάζετε λεφτά εσείς, το επενδυτικό κοινό δεν βάζει, τα κάνετε μουσκεμα με την τράπεζα. Αν θα βάλω εγώ χρήματα, θα ελέγξω και την τράπεζα, κύριε. Θα πάρω και την τράπεζα. Και θα την πάρω για να αλλάξω τον προσανατολισμό, βεβαίως, να εφαρμόσω άλλου είδους πρακτικές, άλλου είδους πολιτικές. Τι κάνετε όμως εδώ πέρα? Δουλεύετε για τους μετόχους των τραπεζών. Καθαρά πράγματα, δηλαδή φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού. Για τους μετόχους των τραπεζών. Μη θίξουμε τους μετόχους. Μη θίξουμε το τραπεζικό κεφάλαιο. Μη θίξουμε τα κέρδη τους. Όταν τα κέρδη ήταν μεγάλα, πανύψηλα, δικά τους. Τώρα που έχουν κάποια προβλήματα, ο φορολογούμενος θα πληρώσει. Και κάπου κατάλαβα ότι είπατε ότι οι τράπεζες δεν είναι σαν τις άλλες επιχειρήσεις. Βεβαίως δεν είναι σαν τις άλλες επιχειρήσεις. Είναι πολύ πιο ληστρικές στον προσανατολισμό και στις πρακτικές τους από οποιοδήποτε καπιταλιστική επιχείρηση. Και δουλεύουν σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και σε βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το χρηματιστικό και το χρηματιστικό πιστωτικό κεφάλαιο, και όχι μόνο στη χώρα μας. Και εδώ τις έχετε σε πλήρη ασυλία. Και μου λέτε ύστερα ότι ισχύουν και οι κανόνες του ανταγωνισμού. Ποιοι κανόνες του ανταγωνισμού? Δεν κατάλαβα σε ποιους κανόνες του ανταγωνισμού υπακούν αυτές οι παρεμβάσεις. Όταν ένας κλάδος, το τραπεζικός, έχει πρόβλημα, τον ενισχύουμε σε βάρος των υπολείπων κλάδων της οικονομίας με το χρήμα του φορολογουμένου. Και όταν μία τράπεζα μέσα σε ένα κλάδο τραπεζικό έχει αυτή πρόβλημα, την ενισχύουμε πάλι. Σε ποιους κανόνες ανταγωνισμού υπακούει αυτή η λογική? Αλλά δεν υφίστανται κανόνες ανταγωνισμού. Οι κανόνες ανταγωνισμού είναι για τα μάτια στο σύγχρονο καπιταλισμό με τα χαρακτηριστικά που έχει. Σήμερα αυτό που ισχύει είναι η απόλυτη, απεριόριστη κυριαρχία του χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο είναι πάνω απ' όλα και το οποίο διευθύνει και προσανατολίζει τις κοινωνίες. Και φτάνετε στο σημείο βεβαίως να κάνετε με το χρηματοπιστωτικό ταμείο και αντεργατική πολιτική. Δεν κατάλαβα πόσο προσωπικό θα προσλάβει αυτό το ταμείο για να πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αυτό που θα προσλάβει θα είναι με επαναλαμβανόμενες σχέσεις ορισμένου χρόνου, εργασιακές σχέσεις ορισμένου χρόνου. Και με ποια κριτήρια?
Με ποια κριτήρια? Γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα εκπροσωπούνται ως κηδεμόνες στο Ταμείο μπορεί να μιλάνε για την ελληνική οικονομία και να θεωρούν ηθαγενείς τους Έλληνες εργαζόμενους, αλλά όταν πρόκειται για θύλακες δικούς τους κάνουν τις πιο άγριες ρουσφετολογικές πελατειακές πρακτικές. Τις πιο άγριες ρουσφετολογικές πρακτικές. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, μία μόνο παρατήρηση. Δεν μου λέτε, με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, δανεικά, με το αίμα δηλαδή του ελληνικού λαού και τις απεριόριστες απέραντες θυσίες τους που οδηγούν τη χώρα στη διάλυση, στείνεται ένα ταμείο. Είναι δυνατόν αυτό το ταμείο να μην το ελέγχει η κυβέρνηση? Είναι δυνατόν αυτό το ταμείο να μην το ελέγχει και η Βουλή? Είναι δυνατόν αυτό το ταμείο στην ουσία να ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδας και να λειτουργεί με πλήρη αυτοτέλεια οργανωτική, διοικητική, οικονομική? Πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα με τα λεφτά του ελληνικού λαού? Να πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν άλλοι τους ανεξάρτητους και να υπάγονται σε άλλου είδους κηδεμονίες και να μετέχουν σε αυτό το ταμείο με τα λεφτά του ελληνικού λαού που τα δανείζεται ή ως κηδεμόνες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, όχι απλώς απαράδεκτα. Καταλύουν κάθε έννοια συνταγματικής και κοινοβουλευτικής τάξης αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς εκεί έχουμε οδηγηθεί. Εκεί έχουμε οδηγηθεί. Η νεοαπικιοποίηση την οποία κάνετε της Ελλάδας οδηγεί στο τέλος σε απεριόριστες αυταρχικές παρεμβάσεις και σε κατάλυση συνταγματικών επιταγών και κοινοβουλευτικών πρακτικών ακόμα και της ίδιας της αστικής δημοκρατίας. Θα καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, όχι απλώς θα το καταψηφίσουμε, σας ζητάμε να το αποσύρετε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά απορρέουν από το υπερσύνταγμα που λέγεται μνημόνιο πλέον, με το οποίο κατευθύνεται αυτή η χώρα και θα κατευθύνεται για τα επόμενα χρόνια, ώσπου να ανατραπούν οι πολιτικές που απορρέουν από αυτό το μνημόνιο, το ίδιο το μνημόνιο και το πολιτικό κατεστημένο που το στηρίζει. Σας ευχαριστώ.